Μετά την πρωινή Ουκρανική επίθεση στη γέφυρα της Κρυμαίας εμφανίστηκαν τα πρώτα πλάνα από τα κατεστραμμένα στηρίγματα. Κρίνοντας από τις φωτογραφίες και τα βίντεο, η έκρηξη σημειώθηκε στην πραγματικότητα κάτω από τη γέφυρα, με αποτέλεσμα η κατασκευή να εκτιναχθεί προς τα πάνω. Ωστόσο δεν υπάρχει πλήρης καταστροφή γεγονός που θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο επισκευής. Αυτό επιβεβαιώνει έμεσα ότι για το χτύπημα χρησιμοποιήθηκε θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο πλησίασε το στόχο από τα νερά της αζωφικής θάλασσας. Ήταν προφανές ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα προσπαθούσαν να επαναλάβουν την περσινή επίθεση στη γέφυρα, αυτή τη φορά με φόντο το τέλος της Συμφωνίας Σιτηρών.